συναντούν οι δύο, πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους. Κύριε Τσίπρα. Λοιπόν, και ο χρόνος σας ξεκινάει. Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών. Τρεις-τέσσερις φορές ανακεφαλαιοποιήθηκαν και ανακεφαλαιούνται οι τράπεζες. Ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες. Και με τους προηγούμενους και με εσάς τώρα. Σημαίνει αυτό ότι πολίτες πρακτικά και επιχειρήσεις αποπληρώνουν κάθε τόσο με πολλά δις τα δάνεια που οι ίδιοι έχουν πάρει. Αλλά εξακολουθούν να τα χρωστούν και μάλιστα με ίδιους όρους, αν και με περιορισμένες δυνατότητες. Γιατί δεν προωθείτε ή αν προτίθεστε, πέστε το μας, μια συσάχθεια στο κεφάλαιο και τις δόσεις όλων των δανείων για να ανακουφιστούν οι πολίτες και να ανασάνει η αγορά. Το έχετε τάξει και αυτό, δεν είναι έτσι? Κύριε Τσίπρα. Κύριε Βοζολιά, 10 δευτερόλεπτα να απαντήσω στον κύριο Μεμεράκη, παρακαλώ. Ο οποίος φαίνεται το τελευταίο καιρό διαβάζει κρυφά Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου. Όχι, είναι άρθρο. Ο οποίος μας είπε σήμερα ότι είχα συμφωνήσει, λέει, και είχα σχεδιάσει να οδηγηθούμε στα capital controls. Γιατί ήθελα τον Brexit. Και όταν πήρα το 62%, όταν όλοι μου λέγατε ότι θέλω να βγάλω την χώρα από το ευρώ, όταν πήρα το 62% και είχα κάθε δικαίωμα να το κάνω, γιατί δεν το έκανα. Γιατί δεν το έκανα, κύριε Μαράκη. Θα σας πω μετά γιατί δεν το έκανα. Να σας απαντήσω εγώ. Yeah. Τα επιχειρήματά σας δεν έχουν καμία βάση. Καμία βάση. Και πράγματι, αλλά εν πάση περιπτώσει, να απαντήσω στο ερώτημα του κύριου Γιομπαζολιά, γιατί είναι πολύ κέριο το ερώτημα που θέσατε. Αφορά όλο τον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπαζολιά, έγινε ανακεφαλαιοποίηση από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου 40 δισεκατομμυρίων ευρώ των τραπεζών και το μόνο που καλύφθηκαν ήταν οι ανάγκες τραπεζικές, αλλά όχι τα κόκκινα δάνεια. Και δεν υπάρχει ανάγκη να κεφαλαιοποιήσεις τώρα 25 δις επειδή κλείσανε οι τράπεζες με το capital controls για λίγες μέρες. Η ανάγκη αυτή υπήρχε από πριν. Και υπήρχε από πριν διότι δεν επαρκούσαν τα χρήματα, αλλά δεν έγιναν και κινήσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης, της λύσης μάλλον, αφού του κέριου προβλήματος. Εμείς καταρχάς ελαφρύναμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά με τις 100 δόσεις. Αλλά το θέμα των δανείων είναι κρίσιμο. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι η ανοιχτή μάχη που θα δώσουμε, ώστε με τα 25 δις που εξασφαλίσαμε και εξασφαλίζονται οι καταθέσεις, να υπάρξει και επίλυση του συντήματος αυτού μέσα από ένα ξεκαθάρισμα των κόκκινων δανείων και ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ελπίζω να το καταφέρετε. Δεν καταλαβαίνω να πρόκειται περί συσάχθειας όπως λέγατε, αλλά τέλος πάντων. Ένα είδος συσάχθειας. Ένα είδος. Λέτε. Ωραία, θα το δούμε. Εάν προχωρήσει αυτή η διαδικασία, όπως θέλουμε. Λίγη αυστηρότητα από τους πολίτες. Σας καταλογίζουν ότι τάξατε πολλά, αλλά κάνατε λίγα καλά και αρκετά άσχημα με αποκορύφωμα το νέο μνημόνιο. Είστε νέος άνθρωπος και πολιτικός με προοπτική. Δεν αισθάνεστε την ανάγκη να ζητήσετε και μία συγγνώμη από τους πολίτες, όπως και ο κύριος Μεϊμαράκης βεβαίως για τα δικά του, για τα λάθη σας τα οποία και σήμερα μόλις προηγουμένως συνομολογήσατε? Κύριε Μπαζολιά, νομίζω δεν υπάρχει άλλος πολιτικός σε αυτόν τον τόπο που με τόση μεγάλη ειλικρίνεια να έχει παραδεχτεί λάθη, ακόμα και σε προεκλογική περίοδο. Όμως είναι ώρα να σταματήσουμε πια την παρελθοντολογία και τη λαθολογία. Διότι εγώ αισθάνομαι για όλα όσα πράξαμε, που ήταν πολλά, περήφανος, διότι δώσαμε τη δυνατότητα στον ελληνικό λαό να πάρει ανάταση αξιοπρέπειας και περηφάνειας με τη διαπραγμάτευση και ταυτόχρονα στο εσωτερικό της χώρας όλες μας οι νομοθετικές παρεμβάσεις ήταν σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. 100 δόσεις, ανθρωπιστική κρίση, το άνοιγμα της ΕΡΤ, το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, όλες μα όλες. Η αποκατάσταση των απολυμένων, το μνημόνιο στο οποίο αναφέρεστε, ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση κάναμε ένα συμβιβασμό αναγκαίο, αλλά κερδίσαμε έδαφος. Και αυτό το έδαφος τώρα δεν πρέπει να το χάσουμε. Ο κύριος Γιομπαζολιάς, τον κύριο Μεϊμαράκη απευθύνεται. Δεν έφερε μόνο τα καλά το μνημόνιο και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, όπως και οι δικές σας προηγουμένως.